Να παραμείνουμε ωστόσο στον Νίκο Μουτσινά και να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα και λίγο διάθεση. Να πάμε να δούμε τι είπε ο Νίκος Μουτσινάς, τι δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς στο πλαίσιο μια συνέντευξή του, που αναφέρθηκε και στο πρωινό του Αντένα. Όπου ο Νίκος ήταν στο πρωινό του Αντένα πριν πόσο καιρό, παιδιά? Πριν το 2008. Πριν από 2008. Το 8, μετά... Στον παρουσιαστή το 2008 8. Ήταν. Τελειά μας με την Κατερίνα Ζαρίφη. Μετά από σένα δεν ήταν. Mm-hmm. Δεν ακριβώς, 2008. Στο πρώτο θέμα λοιπόν, μιλάει για την εμπειρία του αυτή. Πάμε να δούμε τι είπε, θα σχολιάσουμε. Τι. Α, σαν καλεσμένος. Παιδιά, με συγχωρείτε, έχω καταλάβει άλλο. Πήγε καλεσμένος στο Φερεντινό. Ναι, είχε πάει κάποιος καλεσμένος. Και λέγω, πού του ήρθε αυτό ξαφνικά? Τα είπε το στόμα του, καλέ! Συγκρίνει το πώς ήταν σαν καλεσμένο στα δύο πρωινά. Sorry. Στον Μέγα και στον Αντένα. Κοίτα και από πλέον. Εν τω μεταξύ, εγώ πριν το συζήτηκα και μου λέγατε ότι είναι αυτό. Μα! Πριν ξεκινήσει. Εγώ συμφωνώ πάντα με την παρουσιάστρια. Μη σκάς, λες ένα I'm sorry, Miss Julie, και τελείωσε. Ό,τι και να πεις, εγώ είμαι πάντα ναι. Όλοι μας. Πάμε να δούμε τι λέει ο Νίκος Μουτσινάς. Επιλέγει καθαρά ποιο πρωινό προτιμά ο Νίκος Μουτσινάς και σε συνέντευξή του υποστηρίζει πως το πρωινό του Μέγκα είναι πολύ καλύτερο από του Αντένα. Στο πρωινό μου πέρασα καλύτερα. Μιλήσαμε τόσο ωραία, μου έκαναν μια τόσο ωραία και ανθρώπινη συνέντευξη για πολλή ώρα. Στο πρωινό του Αντένα με το που μπήκα σχεδόν μετά από λίγο βγήκα. Δεν το χάρηκα καθόλου. Δεν ήταν η συνθήκη καλή εκείνη τη στιγμή. Στο Μέγκα πέρασα πολύ ωραία και μου φέρθηκαν άψογα. Ήταν σούπερ και θα ξαναπάω. Αυτό που δεν είναι, δεν κολλάει σε μένα πάρα πολύ, είναι κάποιες φορές αυτή η υπερβολική άνεση. Ένα δηλαδή, ένα κλικ παραπάνω από reality. Την οποία εσύ δεν την έχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ θα σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Πέρσι δεν σας έβλεπα καθόλου. Γιατί από επιλογή? Όχι από επιλογή καθόλου. Ετύχαινε το απόγευμα να. Επειδή έχω ακούσει αυτό που λες για μένα, ότι είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που σε ενοχλεί είναι ότι είμαι λίγο πιο χύμα από αυτό που εσύ θα ήθελες. Πιο άνετος, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είναι πολύ προσωπική μου άποψη. Ο παρουσιαστής στην φετινή τηλεοπτική χρονιά πήγε ως καλεσμένος και στις δύο πρωινές εκπομπές, μη θέλοντας να δυσαρεστήσει κανέναν. Στο πρωινό του Μέγκα πήγε τον περασμένο Νοέμβριο. Ο ίδιος με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά ήταν αρκετά πύο άνετος, ενώ η συζήτηση ήταν εφόλης της ύλης. Και εσύ όμως ένας άνθρωπος που δεν τα μασάς τα λόγια σου, βγαίνεις και τα λες ευθέως. Δεν είμαι χήμα όμως. Τι εννοείς? Δεν είμαι χήμα. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Δεν είμαι χήμα. Δηλαδή εννοείς ότι δεν προσβάλλεις ανθρώπους? Όχι, μπορεί, να, μπορεί να προσβάλλω με κάποιον που χωρίς να θέλω. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε πήγε καλεσμένος και στο πρωινό του Αντένα και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, αφού πριν από λίγα χρόνια παρουσίαζε ο ίδιος με την Κατερίνα Ζαρίφη τον πρωινό καφέ. Η αμηχανία του ήταν έκδηλη. Τότε ήταν η περίοδος. Κατερίνα, ήταν η περίοδος που είχαμε αρκετές δυσκολίες στην εκπομπή. Και είπα λοιπόν εγώ στη Σοφία, πολύ ειλικρινά, Σοφία μου, περνάω πολύ ωραία στο stand-up comedy, γιατί λίγο ζοριζόμαστε στο πρωινό. Ναι. Τυχαίο, δεν νομίζω, μετά από 4 μέρες κόπηκε η εκπομπή. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτό βέβαια, απλά εντάξει. Εύχομαι να μην ήταν μόνο αυτό, γιατί είναι λίγο στενάχωρο, γιατί διαφορετικά θα βγαίνω με ζάνα. Α, όλα τέλεια. Έπειτα λοιπόν και από τις δύο του εμφανίσεις, ο ίδιος σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα έδειξε την προτίμησή του στο πρωινό του Μέγκα. Και όπως δήλωσε, αν τον καλέσουν θα ξαναπάει. Δημήτρη, πώς το βλέπεις? Μ' αρέσει που επιστρέφεις στον τόπο του εγκλήματος και το στο ξαναλέει καπάκι. Ότι τελικά γι' αυτό με διώξανε. Εσύ συνεργαστεί με τον Νίκο, Είναι καλό παιδί ο Νίκος. Και εμένα μου αρέσει το χιούμορ του πάρα πολύ και νομίζω και ταιριάζει με το δικό μου. Και δηλαδή, άμα καθίσουμε να πιάσουμε ατάκα-τάκα, θα γίνει χαμός. Και μ' αρέσει που περνάει και αυτό το. Έχω την άποψή μου, παιδιά. Ναι, εντάξει, μπορεί να είμαι εργαζόμενός σας, αλλά έχω και μια άποψη επί των πραγμάτων. Και αφού μπορεί και τα καταφέρνει και στέκεται παρόλο που έχει άποψη, μπράβο του. Του βγάζει το καπέλο, έτσι. Απλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πάει καλεσμένο σε 2 εκπομπές και μπαίνει στη διαδικασία μετά σε μια συνέντευξή του και κρίνει πώς πέρασε καλύτερα, σε ποια πέρασε καλύτερα, που βγάζει αποτέλεσμα. Είναι σαν να σήμερα σε έχουμε εδώ. Εμένα δεν μου κάνει αύριο πας κάπου αλλού. Και βγαίνει και εντύπωση το κριτήριο του γιατί δεν πέρασε να καλά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ότι τον αφήσαν λίγη ώρα και μετά τον βγάλανε. Εγώ να ρωτήσω κάτι που είναι στο κομμάτι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Σε κάποια φάση λέει ο Νίκος Μουτσινάς ότι ήταν καλή συνθήκη. Τι μπορεί να εννοεί ότι ήταν καλή συνθήκη εκείνη την ημέρα? Μπορεί να είχαν γίνει γεγονότα, να υπήρχαν πολλά θέματα στην εκπομπή, πολλά σοβαρά θέματα και να μην του έμεινε αρκετό χώρο. Να υπήρχε ένταση στα παρασκήνια, εγώ σκέφτομαι τώρα, με το αθώο μου. Να υπήρχε κάποιο άγχος δηλαδή. Ότι δεν του δώσανε το κατάλληλο χρόνο ώστε να μιλήσει αυτό.
Όχι, αν πα σε μια εκπομπή και η θεματολογία εκείνη την μέρα τύχει, ρε παιδί μου, να είναι εξωτερικό. Ναι, ο καλεσμένο είναι καλεσμένο. Εντάξει, αλλά μέγα είναι. Αλλά δηλαδή, πάντα συνέβη. Και, γιατί μάθηκε μετά ένα μπάρμπα στο Μάρκο. Στο Μέγκα έχει δημιουργηθεί θέμα. Αλλά αυτό έχει γίνει τόμα τα φούκια. Αλλά ξαναπήγε η μπάρμπα στο τόμα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, μπορεί να κάτσει μια πολιτική εξέλιξη ξαφνικά το πρωί, α πούμε, και η μισή εκπομπή να κοπεί. Και εμεί θα σε βάλουμε. Ναι. Σήμερα, γιατί είχαμε μια πολιτική εξέλιξη. Σήμερα. Γενικά το πρωινό του Αντένα δεν του πηγαίνει του Μουτσινά. Είτε σαν καλεσμένο είτε σαν παρουσιαστή. Δεν ξέρω, κάτι στραβώνει κάθε φορά που πηγαίνει. Και ενώ πηγαίνει με την καλύτερη διάθεση, με τις καλύτερες προδιαγραφές, δεν ξέρω. Η άβρα κάποιων ανθρώπων. Είναι αυτό που έχει άποψη, ίσως που δεν κολλάει με το κλίμα εκεί. Είναι φέρτο στο σπίτι σου να σου πει και του χρόνου πάντως με το πρωινό του Αντένα γενικότερα. Στο γάμο σου. Στο σπίτι. Πάντως θυμάσαι το πλάκα δεν έχει όμως που είχε έρθει ο Νίκος, είχε παράσει καλά, θυμάμαι στην εκπομπή. Έτσι. Καλή μας είχε φέρει και την τηλεόραση πάντως που πήγε καλεσμένο στο πρωινό του Αντένα και πήγε την εμπειρία μετά του πρωινό του Αντένα. Το λες, ρε παιδί μου, ότι δεν περνάω καλά ή δεν κάνει να το πεις γιατί είσαι καλεσμένο και έτσι κι αλλιώς σε τιμούν οι άλλοι. Θέλεις την αλήθεια. Προτιμώ να τα λέει αυτό που τα πιστεύει και τα νιώθει από το όλο αυτό το μασκαρεμένο και το υποδίθεν που δεν μου αρέσει καθόλου. Καταρχήν το δεν περνάω καλά δεν έχει να κάνει απαραίτητο με το κανάλι και με του ανθρώπου του καναλιού. Μπορεί να μην είσαι στην κατάλληλη σεζόν εκείνη την εποχή, να έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα, να μην είσαι στα καλά σου, παιδί μου, και να πιέζεσαι και από όλο αυτόν τον όγκο της δουλειάς και να μην πέρασες καλώς εκ τούτου. Δεν σημαίνει ότι βρίζεις κανέναν. Γιατί για τις συνθήκες, Δημήτρη, γι' αυτό το λέω. Ναι, οι συνθήκες ήταν εκείνη τη χρονιά περίεργες. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς τώρα, ας πούμε, όχι τώρα λέω για την εκπομπή. Την που εκπομπή ο Αντένας με έχει ένα πρόβλημα σαν εκπομπή. Μετά ξέρεις, είναι σαν να ξύνεις λίγο την πληγή, ρε παιδί μου, καταλαβες. Αυτό βλέπω. Και να ρίχνει και τον μπαλάκι ότι παρουσιαστές, ας πούμε, του πρωινού του Αντένα δεν κάνουν τόσο καλές συνεντεύξεις όσο του Μέγκα. Ρίχνει μια αιχμή. Και έχει ξαναϋποθεί. Για τους παρουσιαστές. Και έχει ξαναϋποθεί γενικότερα. Αλλά εσείς οι παρουσιαστές του πρωινού του Αντένα. Που έχετε περάσει. Κάτι κρύβεται γενικά. Εμείς τι να κρύβουμε. Κάτι κρύβεται τελικά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Δηλαδή, πολλά, αλλά δεν νομίζω ότι κρύβουμε τίποτα. Γιατί έχω δει όλοι έχουμε βγει και έχουμε πει την εμπειρία μας. Μα ξέρεις τι νιώθω. Ότι υπήρχε ένας δράκος στο παρασκήνιο. Καλά νιώθεις. Μέσα έχει και όνομα ο δράκος. Και μούνες και δάκρυ. Και δράκρυ. Αυτός ο δράκος ή εκεί δεν κατοικοϊδρεύει. Ρε παιδί μου είναι φάντασμα. Φάντασμα. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Γιατί και πώς μπορεί να το προσδιορίσει. Ωραία. Εντάξει, αστειευόμαστε βέβαια, κάνουμε πλάκα. Έτσι, και γυρνάμε και γυρνάμε το όλο σύστημα. Εκεί λένε τα πιο σοβαρά. Συμφωνώ. Αλλά κάνουμε πλάκα, ε. Αλλά είναι αστείο. Χιουμοράκι. Βέβαια. Τρέξτε τώρα. Μερικοί. Έτσι.